να το υποστηρίζει η ίδια με βάση αυτά που μας έχει δείξει, το οποίο μπορώ να το δεχτώ στα πλαίσια των πειραματισμών που όλοι κάνουν. Αλλά αυτό που θα ήθελα να μου πεις είναι, όταν το έκανες αυτό το σύνολο, ρώτησες τη γνώμη κάποιας φίλης σου ή τον δικό σου, κάτι, των κοριτσιών, ήταν τα θετικά τα σχόλια? Ναι. Όλων? Ναι. Εγώ δεν βλέπω πάντως κάτι για το οποίο θα μπορούσε κάποιος να σου πει κάτι θετικό σε αυτή την εικόνα. Πρώτον, γιατί δεν υπάρχει καμία σύνδεση σε τίποτα από όλα αυτά. Είναι ένα φόρεμο που πραγματικά το χρώμα του πιο πολύ σε ρίχνει παρά σε ανεβάζει. Ας έβαζε σε ένα τριανταφυλλί χρώμα, βαμβακερό. Θα σου ένα κούκλα, κοριτσάκι, χαρούμενο, με αυτά στα μαλάκια σου και άσκε αυτό το παπούτσι, δεν πειράζει, θα πέρναγε. Είναι πάρα πολύ άχρωμο αυτό το πράγμα και έχει πάρα πολύ πληροφορία όλη σου εικόνα, δηλαδή το ζακετάκι με τα λουλουδάκια, το αλυσιδάκι, σαν styling σου λέω τώρα, έτσι. Τα λουλουδάκια στο κεφάλι, στο λουλουδάκι στην τσάντα, πολλά στοιχεία που στην βάση τους δεν σε βοηθάνε. Είναι πιο πολύ πολυλογία παρά ουσία. Γιατί δεν έχεις ένα σωστό στοιχείο βασικό. Να ξεκινήσεις από κάπου σωστά. Έχεις ξεκινήσει από την αρχή λίγο λάθος. Ωραία, να βαθμολογήσουμε τώρα και εγώ θέλω να τη ρωτήσω, βρε παιδί. Μήπως κάποιος μας πείραξε σήμερα? Γιατί μου είσαι έτσι? Δεν μου είσαι πολύ χαρούμενη, αφού το βλέπω στο σταματάκια σου. Έγινε κάτι? Είναι μια δύσκολη μέρα γενικά? Αφού με κάτι είσαι στεναχωρημένη, εγώ σε βλέπω. Γιατί δεν μου μιλάς? Δεν είμαι. Σου έκανα κάτι εγώ? Όχι. Έλα, φουνάτη, τι βλέπω εγώ? Γιατί? Όχι, αλήθεια, δεν είμαι. Από την πίεση και την προσπάθεια ή έχει γίνει κάτι άλλο που δεν το ξέρουμε? Μην μου το πεις αν δεν θες, απλά να βρω ένα λόγο να το εξηγήσω. Τίποτα, αλήθεια. Ευχαριστώ, τίποτα. Ευχαριστή τίποτα. Να δούμε βαθμολογία, θες? Ναι. Να τη δούμε. Στέλνει. Λυπάμαι που σε στενοχωρώ. Αλλά είσαι για ένα σήμερα. Ευχαριστώ. Αλεξάνδρα. Κι εγώ στενοχωριέμαι. Αλλά εδώ είμαστε για να...